Στη Γερμανία τώρα το πολιτικό σκηνικό είναι εκρηκτικό με μαζικές διαδηλώσεις κατά του ακροδεξίου AfD. Σύνδεση με το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη για να δούμε τι πυροδότησε, Δήμητρα, αυτό το κύμα διαδηλώσεων αλλά και ποια είναι η στάση της κυβέρνησης Scholz. Οι μέρες μαζικών διαδηλώσεων, Λένα, σε όλη τη Γερμανία κατά της ακροδεξιάς και του AfD, το οποίο είναι δεύτερο κόμμα σε ομοσπονδιακό επίπεδο και πρώτο κόμμα σε ανατολικογερμανικά κρατήδια. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη από την Κυριακή σε πολλές πόλεις, Βερολίνο, Πότσνταμ, Λιψία και χθες βράδυ στην Κολονία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού και των θέσεων του AfD. Αφορμή οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για μια συνωμοτική συνάντηση ακροδεξιών με στόχο την κατάστρωση ενός σχεδίου μαζικών απελάσεων μεταναστών, ακόμη και Γερμανών πολιτών που απλώς έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Πρέπει να πούμε ότι οι σημαντικότερες ενώσεις Γερμανών νομικών κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και παρομοιάζουν τη συγκεκριμένη συνάντηση με την ναζιστική διάσκεψη της Βάνσε το 1942, όταν οι Ναζί κατάστρωσαν το σχέδιο εξόντωσης των Εβραίων. Να πούμε, Λένα, κλείνοντας, ότι ήδη έχει ξεκινήσει στη Γερμανία και ένα έντονο πολιτικός διάλογος με θέμα την απαγόρευση, ενδεχόμενη απαγόρευση του κόμματος AfD, με τη Γερμανίδα Υπουργό Εσωτερικών Νάνση Φέζερ αλλά και τον αντικαγκελάριο Χάμπεκ να μην αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα και τις συνέπειες, τις απρόβλεπτες ή αντίθετες συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια απαγόρευση. Είναι επικίνδυνες αυτές οι ζυμώσεις της ακροδεξιάς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυρανούδη.